Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα και στις θέσεις. Λοιπόν, λέγαμε και πριν ότι για να αρχίσουμε έτσι από τα πιο έτσι, να μην πάμε στα βαριά αμέσως, ότι το πρόγραμμα, το φεστιβάλ της ΚΝΕ είναι από τα πιο σημαντικά και συγκεντρώνεται πλήθος κόσμου, έτσι δεν είναι? Γιατί διαβάζαμε πριν και το πρόγραμμα και νομίζω ότι αξίζει. Ακόμα και αυτοί που δεν ψηφίζουν κουκουέ να πάνε. Σωστά. Σωστά. Είναι μια μεγάλη γιορτή πολιτική και πολιτιστική της νεολαίας. Ναι. Βεβαίως τις νεολαίες κάθε ηλικίας. Κάθε ηλικίας, βεβαίως. Κάθε ηλικίας, γιατί ακριβώς συμπλήρωνε τα 45 του χρόνια συνεχής παρουσίας. Εσείς φαντάζομαι. Και είναι το Σάββατο και η ομιλία του κ. Κουτσούμπα. Εσείς πρέπει να έχετε ακριβώς πάει σε όλες τις εκδηλώσεις αυτές, στις περισσότερες δυνατόν. Λοιπόν, να πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Πολλοί λένε τι θα κάνει και το κουκουέ τώρα με την υπόθεση Νοβάρτης. Θα ψηφίσετε, δεν θα ψηφίσετε? Και καταρχάς, και επίσης, γιατί έτσι μιλάτε για πολιτικά παιχνίδια, σκοπιμότητες, έτσι θα μας το εξηγήσετε λίγο? Ναι, κοιτάξτε, γιατί είμαστε για μια ακόμη φορά στο ίδιο έργο θεατές. Μόνο που υπάρχει αυτή τη στιγμή εναλλαγή των ρόλων, ανάλογα με το ποιος είναι στην κυβέρνηση και ποιος είναι στην αντιπολίτευση. Όλοι αυτός ο κουρνιαχτός ο οποίος εικόνεται, βεβαίως δεν αφορά την ουσία της υπόθεσης της Νοβάρτης, η οποία είναι πραγματικά ένα σκάνδαλο. Έχει παγκόσμιες διαστάσεις, αλλά βεβαίως δεν, ο πόνος δεν είναι η διερεύνηση του συγκεκριμένου σκανδάλου, γιατί πίσω από αυτό θα αποκαλυφθούν μια σειρά ζητήματα που είναι πολύ πιο ουσιαστικά και πολύ πιο βασικά και αποτελούν και την αιτία του σκανδάλου Νοβάρτης. Αλλά αυτή τη στιγμή γίνεται ένα παιχνίδι ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ένα παιχνίδι αλληλοκατηγοριών, ποιος παρεμβαίνει λιγότερο ή περισσότερο στην δικαιοσύνη, ποιος είναι με την κάθαρση και ποιος είναι με ο σκευωρός, που εντάσσεται ακριβώς σε μια κατεύθυνση από προσανατολισμού του λαού. Έχει πολλαπλές στοχεύσεις αυτή η διαπάλη την οποία κάνουμε. Όχι βεβαίως να ρίχνει φως στα πραγματικά αίτια των ζητημάτων που αφορούν την υγεία, το φάρμακο, η κατάσταση που υπάρχει σήμερα στον χώρο της υγείας, την επώδυνη αυτή η κατάσταση, αλλά επί της ουσίας ακριβώς να συγκαλύψουν τις ευθύνες που είναι κοινές ευθύνες και των δύο. Γιατί και οι δύο ήταν στην κυβέρνηση, ακολούθησαν πανεμφερείς παρόμοιες πολιτικές και για τα θέματα της υγείας και για το θέμα του φαρμάκου. Και από αυτή την άποψη λοιπόν προσπαθούν ακριβώς να συγκαλύψουν αυτά τα ζητήματα, πραγματικά θέματα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν κατά τη γνώμη μας. Γι' αυτό ακριβώς και έχουμε αυτή την άποψη για το νέο επεισόδιο σε σχέση με το σκάνδαλο Νοβάρτης που παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες. Άρα καταλαβαίνουμε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στην διαδικασία της ψηφοφορίας αυτή θα απέχει. Κοιτάξτε, προς το παρόν βρισκόμαστε στο σημείο της μελέτης της τυπογραφίας. Ναι. Βεβαίως μετά θα συνεδριάσουμε για να συζητήσουμε συγκεκριμένα ποιες τάσεις θα κρατήσουμε. Mm-hmm. Όμως ο κύριος άξονας θα είναι αυτός. Mm-hmm. Τώρα πώς αυτό θα εκφραστεί κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας στην Ολομέλεια και μετά θα δούμε πρακτικά πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση αυτή και πολύ πιο συγκεκριμένα. Δεν έχουμε καταλήξει δηλαδή συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή γιατί βρισκόμαστε στη φάση της μελέτης, όπως είπα, της δικογραφίας. Όμως, σε κάθε περίπτωση, τι θέλει το κόμμα μας μέσα από αυτή τη διαδικασία να αναδείξει? Mm-hmm. Πρώτον, ότι η πραγματική αιτία του σκανδάλου είναι η εμπορευματοποίηση του φαρμάκου, που το πληρώνει πολύ ακριβά ο λαός. Άρα, δηλαδή, το φάρμακο είναι υπόθεση μιας χούφτας πολυεθνικών που έχουν την έρευνα, την παρασκευή και τη διακίνηση του φαρμάκου. Δεύτερον, ότι αυτό αποτελεί μια συνηθισμένη υπόθεση Νοβάρτη, δηλαδή ο χρηματισμός και όλα αυτά που σχετίζονται με το μοίρασμα των αγορών και της πίτας, είναι μια διαδικασία που το χρησιμοποιούν συνολικά όλες οι πολυεθνικές αυτή τη διαδικασία και στον χώρο του φαρμάκου για να μπορέσουν να αποκτήσουν μεγαλύτερα μερίδια, δηλαδή καλές σχέσεις με κυβερνήσεις, πολιτικά πρόσωπα, γιατρούς ή και χρηματισμούς ακόμη οι οποίοι γίνονται. Και από αυτή την άποψη λοιπόν έχει και άλλες προεκτάσεις αυτή η υπόθεση, όπως για παράδειγμα συμφέροντα γεωπολιτικού χαρακτήρα, γιατί μην ξεχνάμε ότι το σκάνδαλο, η διερεύνηση του σκανδάλου της Νοβάρτης ξεκίνησε από τις ΗΠΑ. Ναι.
από τη στιγμή που η Νοβάρτης έχει κεφάλαια ξένα προς τα Αμερικά, ανταγωνιστικά μάλλον προς τα Αμερικάνικα κεφάλαια και τα Αμερικάνικες υποδιεθνικές. Άρα λοιπόν υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα στο τραπέζι που δεν πρέπει να διαφεύγουν τις προσοχές. Σήμερα, κύριε Καραθανσόπουλε, ξεκινάει και η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Εδώ ποιες είναι οι σκέψεις, προθέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος? Υπάρχουν διατάξεις που βλέπετε ότι υπάρχουν περιθώρια και εσείς να συγκλίνετε με άλλες πολιτικές δυνάμεις? Κοιτάξτε, σας θυμίζω ότι είχαμε καταθέσει μια σειρά προτάσεις για τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, οι οποίες επί της ουσίας απορρίφθηκαν. Εμείς θεωρούμε ότι η συνταγματική αναθεώρηση θα λειτουργήσει την κατεύθυνση της περαιτέρω αναπαλαίωσης και αντιδραστικοποίησης του πολιτικού συστήματος στην προσαρμογή στις νέες ανάγκες που έχει σήμερα το ίδιο το πολιτικο-κοινωνικο-οικονομικό σύστημα και βέβαια και να θωρακιστεί όλο και περισσότερο από τις λαϊκές αντιδράσεις. Άρα γίνεται όλο και πιο αντιδραστικό το Σύνταγμα με τις αλλαγές οι οποίες θα γίνουν. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι βασικές αλλαγές επικεντρώνονται στη σταθερότητα του πολιτικού συστήματος, δηλαδή με την πώς θα εκλέγεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, η αλλαγή του εκλογικού νόμου, σε ζητήματα δηλαδή που ακριβώς προσπαθούν να θωρακίσουν το αστικό πολιτικό σύστημα από τις ρογμές που έχει υποστεί ή και από την δυσαρέσκεια, τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Ναι, σε ό,τι αφορά τον εκλογικό νόμο, γιατί κάνατε και την αναφορά, εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα και είναι πρωτοβουλίες οι οποίες θα υπάρξουν νομοθετικά έχουν προαναγγελθεί. Το μία έχει να κάνει με το, με την ψήφο των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό, που η κυβέρνηση έχει ζητήσει την ευρύτερη δυνατή πλειοψηφία για να περάσει αυτός ο νόμος, και το άλλο έχει να κάνει με το περιεχόμενο του εκλογικού νόμου που η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει ότι θα ψηφίσει καθώς διαφωνεί με την απλή αναλογική. Ποια είναι η δική σας θέση για αυτά τα δύο ζητήματα? Κοιτάξτε, εμείς επιμένουμε όσον αφορά τον εκλογικό νόμο στην απλή αναλογική. Και μάλιστα θα σας θυμίσω ότι στην πρωτοβουλία την νομοθετική του ΣΥΡΙΖΑ είχαμε ψηφίσει μόνο ένα σκέλος της νομοθετικής πρωτοβουλίας, αυτό που πρέπει την απλή αναλογική, είχαμε καταψηφίσει το όριο του 3% ναι, για την είσοδο ενός κόμματος στη Βουλή. Άρα λοιπόν αυτό είναι ως, ας το πούμε, αρχή του ΚΚΕ όσον αφορά το εκλογικό σύστημα, η απλή αναλογική, για να υπάρχει μια καταγραφεί όσο το δυνατόν πιο πιστή της λαϊκής θέλησης, παρότι αυτή διαμορφώνεται με διάφορες πιέσεις, εκβιασμούς, απειλές και με άλλα πράγματα. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Δεύτερο, σε σχέση με την ψήφο του Ελλήνων του εξωτερικού. Εμείς βεβαίως θεωρούμε ότι πρέπει να διευκολύνονται να ψηφίζουν αυτοί οι οποίοι είναι στο εξωτερικό, αλλά που ταυτόχρονα έχουν, πώς να το πω, και ενδιαφέρον για τα ζητήματα και τις εξέλιξεις στην Ελλάδα. Δεν είναι ζήτημα δηλαδή αν έχει κάποιος ηθαγένεια, αλλά αν πραγματικά είτε διαμένει στη χώρα μας ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ή έχει ενδιαφέρον και οικονομικές σχέσεις με τις εξελίξεις στην Ελλάδα. Ναι. Γιατί κοιτάξτε, δεν μπορεί κάποιος ο οποίος μπορεί να μην έχει έρθει καθόλου στην Ελλάδα και μόνο από το αίμα, επειδή κάποιος προγονός του ήταν Έλληνας. Ναι, από ό,τι φαίνεται δεν θα πάμε σε αυτή τη... ναι, λέμε εμείς ναι, και ακόμη και την ακραία περίπτωση. Ναι. Ακόμη και αυτή τη ακραία περίπτωση. Και αυτές είχαν πει στο τραπέζι της συζήτησης να μπορεί να διαμορφώνει με την ψήφο του το ποια κυβέρνηση θα υπάρξει στην Ελλάδα, το ποιο ήταν ο πολιτικός σχετισμός στην Ελλάδα. Και προσέξτε, όλα αυτά μαζί με τις σκέψεις για αύξηση του ορίου συμμετοχής, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι μπορούν να καθορίσουν. Να επηρεάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Όχι μόνο να επηρεάσουν, να το καθορίσουν αποφασιστικά. Ναι. Και από αυτήν την άποψη λοιπόν είμαστε ιδιαίτερα σκεπτικοί. Θα βεβαίως θα διατυπώσουμε. Κύριε Καραθανσόπουλε, πρέπει να αρχίσετε να στείνετε οργανώσεις δυνατές στο εξωτερικό. Κοιτάξτε, οργανώσεις το ΚΚΕ στο εξωτερικό έχει. Έχει, ιδιαίτερα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε, άμα δείτε αποτελέσματα των ευρωεκλογών, είμαστε δεύτερο κόμμα. Μάλιστα. Αυτό δεν το είχαμε προσέξει. Στο εξωτερικό στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν έχουμε τέτοιες οργάνωσεις και σε άλλες περιοχές έχουμε. Όμως κοιτάξτε να δείτε, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι είναι τελείως διαφορετικό η υπόθεση αυτή με τη δυνατότητα
μαζικών εγγραφών στους εκλογικούς καταλόγους, έτσι οι οποίοι μπορεί να, όχι μόνο να αλλοιώσουν, να αλλάξουν τελείως τους συσχετισμούς δύναμης στο εσωτερικό. Η κυβέρνηση πάντως λέει για όσους είναι εγγεγραμμένοι. Όσοι είναι εγγεγραμμένοι. Για να τέλος πάντων θα δούμε. Ναι, το ζήτημα είναι ποιος έχει δικαίωμα να εγγράφει και πόσοι μπορούν να εγγραφούν. Ναι. Αυτό είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό. Πάντως σε πρώτη φάση φαίνεται το βλέπετε, δεν το βλέπετε απόλυτα αρνητικά. Το συζητάτε. Για να δούμε. Προσέξτε, συζητάμε τη δυνατότητα να μπορούν να ψηφίσουν όλοι όσοι έχουν σχέσεις με την Ελλάδα. Σχέσεις, έτσι. Έτσι. Πραγματικές σχέσεις, υπαρκτές και όχι απλά και μόνο γιατί κάποιος πρόγονος ήταν. Από εκεί πέρα το πώς αυτό θα γίνει είναι ζήτημα που πρέπει να συζητηθεί. Βεβαίως εγώ σας είπαμε ως ΚΚΕ στην κατεύθυνση της μη αλλίωσης του συσχετισμού δύναμης, του πολιτικού συσχετισμού των δυνάμεων και παιχνίδια τα οποία μπορεί να γίνουν με αυτήν την επιστολική την όποια ψήφου όπως θα επιλεχθεί να ψηφίσουν. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Ήταν ο κύριος. Και εμείς. Να είστε καλά, καλημέρα.